Πάμε. Δημοσθένη Καλαμπάκα, γιατί βρέθηκε, το είπαμε εδώ, οργισμένος. Πρώτη, μοναδική που ακριβώς το είπαμε. Βρέθηκε οργισμένος στο αστυνομικό τμήμα ο άνδρας που τα κανάλια κατηγόρησαν ότι πέταξε το μωρό στα σκουπίδια. Υπήρχαν τηλεοπτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων και λέει αυτός είναι! Αυτός είναι! Εμείς σας λέγαμε εδώ, δεν είναι αυτός. Ο δημοσίευσης Καλαμπάκας βγήκε, το έλεγε. 15 άτομα λέει είναι τα ύποπτα. Γιατί δεν πήραν ένα βίντεο και για να γίνει τηλεσόου κατηγόρησαν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Εμείς στην εκπομπή μας κάναμε έκκληση να πάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην αστυνομία. Να πάει στην αστυνομία, κάναμε έκκληση για να διευκαλυνθεί η υπόθεση. Όσοι να ξέρει, να φύγει ο ένας ύποπτος. Και πήγε ο άνθρωπος και τι είπε. Ακριβώς. Παρουσιάστηκε στο τμήμα ανθρωποκτηρών της ασφάλειας Αττικής ο άνθρωπος με τα άσπρα που βλέπουμε και με το άσπρο βανάκι. Και του είπε: παιδιά, δεν είμαι εγώ εδώ πέρα. Πέταξε σακούλα, μια σακούλα με σκουπίδια, γιατί με έχετε διασύρει, είχε αναγνωριστεί. Και όλα λέει: ούτε κυοφορεί η γυναίκα μου, ούτε κάποιες φίλοι μου, κάποιο συγγενής, οτιδήποτε άλλο. Γιατί με μπλέξατε. Το τμήμα των ανθρωποκτηρών είπαμε: εμείς δεν σε μπλέξαμε, απλώς είδαμε το βίντεο πως και άλλα αυτοκίνητα που έχουν σταματήσει. Τελικά, επειδή είχε γίνει, αν θυμάστε, όλοι λέγανε ότι αυτός είναι ο ένοχος, να πιαστεί, τον βλέπουν. Τι λέει, κανιβαλισμός έγινε. Ο δολοφόνος του μικρού παιδιού, τελικά που παρουσιάστηκε άνθρωπος, όπως είχαμε στήσει και εμείς από εδώ πέρα. Παρουσιάστηκε μόνος του και λέει: παιδιά, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Το λέγαμε, φωνάζαμε, να σπάει γρήγορα στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί είχε δικαστεί ο άνθρωπος και λέγανε ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Τα τηλεδικαστήρια, δελτίων ειδήσεων και εκπομπών, λέγανε: αυτός είναι ο ένοχος. Γιατί δεν πάει να κάνει μία μήνυση να τους τακτοποιήσει. Και παρουσιάστηκε μόνος του ανθρωποκτηρών και είπε: παιδιά, δεν είμαι εγώ εδώ πέρα, ούτε και ο φορούς, ούτε κανένα παιδί. Πέταξα και όντως έχουν διαψεύσει αστυνομικοί ότι δεν είναι αυτός ο δολοφόνος του βρέφους. Μάλιστα. Θα μπορούσε να μπλέξει και να τρέχει αμυφθάνεια. Το θέμα είναι ο διασυρμός ο οποίος έχει υποστεί, γιατί οι δικοί του άνθρωποι, φίλοι, συγγενείς, τον αναγνωρίσανε. Και από το αυτοκίνητο και από το σωματότυπο και από τις κινήσεις του καταλάβανε. Και ο άλλος είχε καμία σχέση. Μένει και κοντά στην περιοχή ο άνθρωπος εκεί πέρα. Τα κανάλια το βγάλανε, βγήκανε να το πούνε. Βγήκαν να πούνε ότι την κάφα κάνανε ολικής. Και κατηγόρησαν άδικα τον άνθρωπο. Για δολοφονία. Και να βγαίνανε, θα τον είχαν εκθέσει ήδη. Πάμε, Βαγγέλη Καράλη. Εξέλιξε άλλη. Τα χαμόλα